Γεια σας παιδάκια της Ταλετούπολης, είμαι η κυρία Ελεάνα. Σήμερα, μιας και ήρθαν τα Χριστούγεννα, λέω να σας δείξω πώς έφτιαξα αυτά τα μικρά και όμορφα δεντράκια στολίδια για το χριστουγεννιάτικό μου δέντρο. Που θα χρειαστούμε στη σημερινή μας κατασκευή είναι χάρτινα καλαμάκια σε ό,τι χρώμα και σχέδιο επιθυμείτε εσείς, ένα ψαλίδι, μία υγρή κόλλα, ένα μολύβι. Εγώ έχω αυτοκόλλητα αστεράκια που θα χρησιμοποιήσουμε για την κορυφή. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χαρτόνι, είτε με κλίτερ, είτε σκέτο, και αν έχετε χρυσόσκονη και ένα καρουλάκι κορδέλα, κορδόνι, ό,τι έχετε στο σπίτι. Ξεκινάμε λοιπόν την κατασκευή μας. Επέλεξα αυτά τα καλαμάκια, αυτό το σχέδιο. Θα πάρω το πρώτο, το πράσινο, που θυμίζει και βάση δέντρου, και θα το κόψω με το ψαλίδι στη μέση. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν δύο μισά, τα οποία θα πάρουμε την κόλλα μας και θα τα κολλήσουμε. Αυτόν τον τρόπο. Και θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν για λίγα δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε με τα άλλα μας καλαμάκια. Αυτά θα τα κόψουμε σε διάφορα μήκη τώρα. Θα πάρουμε το πρώτο, θα το κόψουμε πάλι στη μέση και θα το τοποθετήσουμε κάτω. Έπειτα θα πηγαίνουμε και θα το μικραίνουμε το καλαμάκι συνέχεια, μέχρι να σχηματιστεί ένα δεντράκι. Θέλω να σας πω μία συμβουλή. Όταν κόβετε το καλαμάκι, στην άκρη τη μία λίγο τσαλακώνετε. Τότε θα πάρετε το μολυβάκι σας και θα το βάλετε μέσα στην τρυπούλα για να ανοίξει καλύτερα. Ελάτε λοιπόν τώρα να τα κολλήσουμε. Παίρνουμε την κόλλα μας. Δεν θα βάλουμε σε όλο το καλαμάκι της βάσης. Θα ξεκινήσω από εδώ για να μπορώ να το πιάνω κιόλας κάτω. Και θα το φτάσω λίγο πριν την κορυφή, γιατί εκεί θα μπει το αστέρι και θα βάλουμε αργότερα κόλλα. Αφήνετε λίγα δευτερόλεπτα να σταθεροποιηθεί. Εγώ σας το δείξω κατευθείαν. Ξεκινάτε με την σειρά που το κάναμε και πριν, από κάτω προς τα πάνω. Βάζετε μία ακόμα κόλλα. Να πιάσει καλά. Αφήνετε να στεγνώσει και είστε έτοιμοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κολλήσουμε στην κορυφή το αστεράκι μας. Εγώ θα πάρω ένα από τα έτοιμα αυτοκόλλητά μου. Εσείς σχεδιάστε στα χαρτονάκια σας και κολλήστε με την κόλλα σας. Για να κρεμαστεί όμως το στολίδι μας στο δέντρο, έχουμε τελευταίο βήμα. Θα πάρετε το κορδονάκι, θα κόψετε, θα δημιουργήσετε το κρέμαστρό του. Και αφού έχει στεγνώσει το δεντράκι σας, θα βάλετε κόλλα στο πίσω μέρος και θα το κολλήσετε εδώ.